Ένα παλιό γνωμικό λέει πως είναι πολύ ακριβό να τρως υγιεινά. Με τις τιμές των τροφίμων να αυξάνονται συνεχώς χωρίς όριο, ο λογαριασμός του παντοπολίου ή του σούπερ μάρκετ μας προκαλεί πλέον σοκ και προβληματισμό για το πώς θα φτάσουν τα χρήματα για όλο το μήνα. Παρ' όλα αυτά, δεν θα πρέπει να αφήσετε πίσω τους στόχους σας για υγιεινή διατροφή, απλά επειδή ο προϋπολογισμός των τροφίμων μειώνεται, και τώρα είναι ίσως η κατάλληλη στιγμή για να έχετε κάποιες έξυπνες λύσεις στις αγορές και τον προγραμματισμό των γευμάτων σας. Έτσι θα μπορέσετε να εξοικονομήσετε χρήματα κατά την αγορά και την προετοιμασία υγιεινών τροφίμων για εσάς και την οικογένειά σας, επειδή μερικές φορές τα βιολογικά φρούτα και λαχανικά με τα αντίστοιχα συμβατικά έχουν μερικά ευρώ παραπάνω. Παρ' όλα αυτά, η υγιεινή διατροφή και τα θρεπτικά γεύματα μπορεί πολλές φορές να είναι πιο προσιτά από ό,τι μπορεί να σκεφτεί κανείς και να κοστίζουν μάλιστα αρκετά φθηνότερα. Ανακαλύψτε λοιπόν τους 12 έξυπνους τρόπους για να μπορούμε να τρώμε υγιεινά με λίγα χρήματα, έχοντας έλεγχο στις αγορές μας και κρατώντας την ποιότητα των τροφών, έτσι ώστε η υγιεινή επιλογή να είναι ταυτόχρονα και προσιτή επιλογή. Αν φυσικά βλέπετε για πρώτη φορά βίντεο στις ρογμές, κάνετε εγγραφή και πατήστε το κουδουνάκι για να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα. Νούμερο 12. Παρακολουθήστε τις προσφορές, τις εκπτώσεις και τα κουπόνια στα τρόφιμα. Οι προσφορές και οι εκπτώσεις στα τρόφιμα είναι μία άμεση βοήθεια για το πορτοφόλι μας, αλλά θα πρέπει να προσέχουμε επειδή μερικές φορές οι αλυσίδες τροφίμων και γενικά των ειδών πρώτης ανάγκης μπορούν να χειρογωγήσουν έξυπνα τις τιμές, όπως ισχύει με το ποσό 9,99. Τα κουπόνια είναι αντίστοιχα μία επίσης καλή επιλογή, που αν και μπορεί να χρειαστεί χρόνος για να τα βρούμε στις ηλεκτρονικές σελίδες των καταστημάτων ή στα φυλάδια τους, μπορούμε επιλέγοντας τα σωστά προϊόντα να αγοράσουμε πιο φθηνά και να γεμίσουμε το ψυγείο μας. Νούμερο 11. Μην κάνετε αγορές τροφίμων ή βάζετε μερίδα στο πιάτο σας με άδειο στομάχι. Όταν πεινάμε και βρισκόμαστε στο παντοπολείο ή το σούπερ μάρκετ ή ακόμη και όταν βάζουμε τη μερίδα στο πιάτο μας, είναι σίγουρο πως είτε θα αγοράσουμε πολλά περισσότερα τρόφιμα ή θα γεμίσουμε πιο πολύ το πιάτο μας. Είναι μια κίνηση που την κάνουμε πολλές φορές και σχεδόν όλοι μας και ειδικά όταν για οποιοδήποτε λόγο τρώμε μόνο μία ή δύο φορές την ημέρα, επειδή τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να βάλουμε επιπλέον φαγητό στο πιάτο μας ή να ψωνίσουμε πολλά περισσότερα τρόφιμα όταν το στομάχι μας είναι άδειο. Νούμερο 10. Αγοράστε εποχιακά φρούτα και λαχανικά. Όταν γεμίζουμε το καλάθι μας με φρούτα και λαχανικά εποχής, αυξάνουμε σημαντικά τις πιθανότητες καταρχήν για υγιεινή διατροφή, εφόσον τότε βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους σε θρεπτικά συστατικά για γεύση και δεύτερον για εξοικονόμηση χρημάτων. Ακόμη και αν πάρουμε περισσότερα φρούτα και λαχανικά από όσα χρειαζόμαστε στην εβδομάδα μας, μπορούμε να τα βάλουμε στην κατάψυξη ή να τα βάλουμε στο μενού της επόμενης εβδομάδας. Νούμερο 9. Αγοράστε μόνο σύμφωνα με τη λίστα αγορών σας. Η λίστα αγορών που θα έχετε ετοιμάσει από πριν είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγουμε τις παρορμητικές αγορές, αλλά και για να λέμε όχι στα τρόφιμα και γενικά στα ψώνια που δεν χρειαζόμαστε και που θα παίρναμε χωρίς λίστα. Μία πολύ έξυπνη κίνηση είναι να επιλέγετε μία ώρα για ψώνια την εβδομάδα σας που δεν θα βιάζεστε και να έχετε προηγουμένως οργανώσει την εβδομαδιαία σας διατροφή, συμπεριλαμβάνοντας πρωτεΐνες, άμυλο και λαχανικά, επειδή θα βοηθήσουν σημαντικά στο να τρώμε υγιεινά. Επιπλέον, θα μειώσετε έτσι το χρόνο και τα χρήματα που ξοδεύετε στο σούπερ μάρκετ, επειδή αυτές οι λίστες μας αποτρέπουν από τις παρορμητικές αγορές και τις επιπλέον επισκέψεις στο μανάβικο, το παντοπολείο ή το σούπερ μάρκετ για αγορές ξεχασμένων προϊόντων. Νούμερο 8. Αγοράστε μεγαλύτερη ποσότητα προϊόντων. Η αγορά μεγαλύτερων ποσοτήτων προϊόντων είναι συχνά πολύ φθηνότερη, είτε πρόκειται για μια μεγάλη σακούλα με ρύζι, είτε για μια συσκευασία κοτόπουλου, είτε για γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως είναι για παράδειγμα το γιαούρτι. Μπορείτε επίσης να τα χωρίσετε άμεσα σε πιο μικρές μερίδες ή να μαγειρέψετε μεγαλύτερη ποσότητα για όλη την οικογένεια, που θα κρατήσει για 2-3 ημέρες, ενώ ό,τι περισσέψει μπορεί να μπει στην κατάψυξη για μια επόμενη φορά, αν φυσικά έχει μείνει στο ψυγείο και δεν έχει ξαναζεσταθεί. Νούμερο 7. Μαγειρέψτε και φάτε στο σπίτι αντί να φάτε έξω. Πολλές φορές απορούμε με το ποσό των χρημάτων που ξοδεύουμε για να φάμε σε μια ταβέρνα ή εστιατόριο, ειδικά σε σύγκριση με το νόστιμο, χορταστικό και υγιεινό σπιτικό φαγητό. Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι είστε σίγουροι ποια συστατικά χρησιμοποιήθηκαν για τα γεύματα και ότι είναι φρέσκα και μάλιστα με την τιμή ενός γεύματος σε ένα εστιατόριο μπορεί να φάει μια πενταμελή οικογένεια στο σπίτι. Επίσης, είναι σίγουρα ωραίο ένα φλιτζάνι καφέ σε μια καφετέρια, όμως όταν θέλουμε να κερδίσουμε χρήματα στο μηνιαίο προϋπολογισμό μας, είναι έξυπνο να κάνουμε τον καφέ στο σπίτι, χωρίς μάλιστα να χρειαστεί να στεκόμαστε στην ουρά. Νούμερο 6. Δοκιμάστε να φυτέψετε λαχανικά στο μπαλκόνι ή την ταράτσα σας. Όταν ακούτε αυτή την προτροπή, ίσως σκέφτεστε ότι θα πρέπει να είστε 85 χρονών και χωρίς άλλες ασχολίες, όμως μην ακολουθείτε τα στερεότυπα.
Πάρα πολλοί άνθρωποι φυτεύουν πλέον λαχανικά όπως πιπεριές, αγγούρια και ντομάτες ή ακόμη και πορτοκάλια ή λεμόνια σε γλάστρες στο μπαλκόνι ή την ταράτσα τους και χρειάζεται μόνο λίγος χρόνος και προσπάθεια. Οι σπόροι των φρούτων και των λαχανικών μάλιστα είναι αρκετά φθηνοί στην αγορά και το αποτέλεσμα θα είναι προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας χωρίς νητρικά άλατα και τροποποιημένα συστατικά, ενώ θα έχουν πολύ καλύτερη γεύση από όσα θα αγοράζετε στο μανάβικο ή το σούπερ μάρκετ. Νούμερο 5. Μειώστε το κρέας με άλλες εναλλακτικές λύσεις. Πολλά άτομα αρχίζουν να πανικοβάλλονται για την έλλειψη πρωτεΐνης όταν συζητούν για μείωση του κρέατος, όμως υπάρχουν πολύ καλύτεροι και λιγότερο δαπανηροί τρόποι για να πάρετε πρωτεΐνη από άλλες τροφές. Τέτοιες τροφές είναι τα φασόλια, τα ρεβίθια και γενικά τα όσπρια, το τόφου, τα αυγά και πολλά άλλα φυτικά τρόφιμα που είναι νόστιμα, οικονομικά και υγιεινά, ενώ μπορείτε να βρείτε πάνω δεξιά στα προτινόμενα ένα στοχευμένο βίντεό μου για τις τροφές που περιέχουν υψηλές ποσότητες πρωτεϊνών εκτός από το κρέας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να ακολουθείτε αναγκαστικά μια φυτοφαγική διατροφή, όμως η μείωση των μερίδων κρέατος έστω και για μία ή δύο φορές την εβδομάδα με γεύματα χωρίς κρέας είναι πιο φθηνή και θα σας εξοικονομήσει χρήματα προσφέροντας εξαιρετικές πηγές υγιεινών πρωτεϊνών. Νούμερο 4. Προτιμήστε τις μάρκες των καταστημάτων. Τα περισσότερα καταστήματα προσφέρουν κάποιες δικές τους μάρκες για σχεδόν οποιοδήποτε είδος και η αγορά τους, ειδικά στα προϊόντα γενικής χρήσης, μπορεί να σας εξοικονομήσει 20-30% στο λογαριασμό. Το γάλα, το ελαιόλαδο, το ρύζι ή ορισμένα κατεψυγμένα φρούτα και λαχανικά είναι πολλές φορές στην ίδια ποιότητα με άλλες πιο γνωστές μάρκες που είναι όμως και πιο ακριβές. Μην ξεχνάτε όμως να διαβάζετε τη λίστα συστατικών που περιέχουν, έτσι ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν αγοράζετε ένα προϊόν που περιέχει πρόσθετα συστατικά, χρωστικές ουσίες, αλλεργιογόνα, αλάτι ή ζάχαρη. Νούμερο 3. Αποφύγετε να αγοράζετε τρόφιμα υψηλής επεξεργασίας. Ίσως εκπλαγείτε αν δείτε πόσα πληρώνετε για εξαιρετικά επεξεργασμένα τρόφιμα, όπως είναι τα αναψυκτικά, τα κράκερ, τα μπισκότα και τα συσκευασμένα γεύματα. Παρά το γεγονός ότι σχεδόν πάντα στερούνται από ευεργετικά και θρεπτικά συστατικά ώστε να τρώμε υγιεινά, μπορεί επίσης να έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο ή σε πρόσθετη ζάχαρη και γι' αυτό να είναι ακόμη πιο ακριβά. Αν αποφύγετε να αγοράσετε αυτού του είδους επεξεργασμένα τρόφιμα, μπορείτε να εξοικονομήσετε πολλά περισσότερα χρήματα για τον προϋπολογισμό σας, επιλέγοντας ολόκληρα τρόφιμα που έχουν υψηλότερη ποιότητα και διατροφική αξία, επειδή θα είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά. Νούμερο 2. Εκτιμήστε και επιλέξτε τα λιγότερο ακριβά τρόφιμα. Πολλά τρόφιμα είναι τόσο φθηνά όσο και θρεπτικά και χρειάζεται να κάνετε απλά κάποιες προσαρμογές στο μενού σας και να χρησιμοποιήσετε υλικά που μπορεί να μην τα έχετε συνηθίσει. Με αυτά τα υλικά όμως μπορείτε να ετοιμάσετε πολλά νόστιμα και φθηνά γεύματα, οπότε προσπαθήστε να αυξήσετε τη χρήση αυγών, φασολιών, σπόρων, κατεψυγμένων φρούτων και λαχανικών, μικρότερων μερίδων κρέατος και δημητριακών ολικής αλέσεως, που όλα αυτά έχουν υπέροχη γεύση, είναι φθηνότερα και πολύ θρεπτικά. Νούμερο 1. Σχεδιάστε το μενού σας. Η δημιουργία ενός προγράμματος γεύματος ή δείπνου και γενικά για όλα τα κύρια γεύματα έρχεται πρώτο σε μια εξοικονόμηση χρημάτων, οπότε πριν από το σχεδιασμό του εβδομαδιαίου σας μενού, δείτε πρώτα τι έχετε ήδη στο ψυγείο και τα ντουλάπια σας. Κάτι που κάνουμε όλοι μας και πολύ συχνά ίσως, είναι να έχουμε τρόφιμα στο πίσω μέρος του ψυγείου ή του ντουλαπιού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις συνταγές μας. Είναι επομένως πολύ καλύτερα να σχεδιάζετε το εβδομαδιαίο σας μενού σύμφωνα με τα τρόφιμα αυτά, που θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσετε πριν λήξουν και να προσαρμόσετε τις συνταγές σας, βάζοντας ταυτόχρονα λίγη δημιουργικότητα και φαντασία. Εσείς ξέρετε αυτούς τους 12 έξυπνους τρόπους για να τρώμε υγιεινά με λίγα χρήματα? Πόσους κάνετε καθημερινά για να εξοικονομήσετε χρήματα, επιλέγοντας όμως υγιεινή διατροφή? Αφήστε αν θέλετε το όπως πάντα σημαντικό σχόλιο σας παρακάτω. Σας ευχαριστώ θερμά που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Μπορείτε να με βρίσκετε και στο blog μου rogmes.gr και παρακάτω θα βρείτε τους συνδέσμους για να πάρετε δωρεάν ηλεκτρονικά βιβλία για υγιεινή διατροφή, φυσική κατάσταση, ομορφιά και υγεία. Όλοι θέλουμε να τρώμε υγιεινά με λίγα χρήματα και μπορούμε να το καταφέρουμε αν εφαρμόσουμε τους παραπάνω 12 εύκολους και έξυπνους τρόπους στην καθημερινότητά μας. Σας εύχομαι να είστε πάντα καλά. Φιλιά πολλά!